Κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, κύριοι συνεργάτες των Υπουργών, δεν υπάρχουν υπερορίες για τους συνεργάτες των Υπουργών που τους ευχαρίστησε ο προηγούμενος συνομιλητής. Αν πέρανε πάντως υπερορίες, ως μερική ημώνυμη απασχόληση, θα ήταν σαν και αυτή που προβλέπετε. 1-2 ευρώ την ώρα. Και να είσαι και υποχρεωμένο, δουλεύεις 4 ώρες και θα σε υποχρεώνει ο εργοδότης να δουλέψει άλλες 2, 1-2 ευρώ τη μία ώρα και 1-2 ευρώ την άλλη. Και απαντήθηκε έτσι το ερώτημά σας, κύριε Υπουργέ. Γιατί φέρατε αυτό το νομοσχέδιο? Γιατί δεν είναι κανένας ευχαριστημένος. Οι επιχειρηματίες δεν είναι ευχαριστημένοι. Οι εργαζόμενοι δεν είναι ευχαριστημένοι. Και εσείς πέσατε από τον Άρη και θα τους ευχαριστήσετε όλους. Εγώ δεν μπορώ παρά να σας απαντήσω με τη δημοσιογραφική μούτζα των ερωτημάτων. Συγχωρήστε μου το μούτζα, πάει στο 5. Ποιος, πότε, πού, πώς και γιατί. Με αυτή την έννοια. Τη λέμε μεταξύ μας, οι δημοσιογράφοι. Είναι τα 5 κρίσιμα ερωτήματα. Ποιος, πότε, πού, πώς και γιατί. Από πού το φέρατε αυτό το νομοσχέδιο? Ξαφνικά δεν το φέρατε από παρθενογένεση με τίποτα. Πατήσατε σε έργα προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεύτερον, ποιος μας έφερε σε αυτή την κατάσταση? Η πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και μέσα σε όλα αυτά ξεκινάτε ή μάλλον κλείνετε εντυπωσιακά με έναν απέραντο σεβασμό προς το Κουκουέ και στις θέσεις του. Που είναι άλλες, αλλά τους σέβεστε. Πάρα πολύ τους σέβεστε το Κουκουέ. Μεταξύ μας τώρα, αν δούμε πώς ψηφίσαμε ως Έλληνες ευρωβουλευτές εδώ μέσα, δεν ξέρω ποιοι ακριβώς τους σέβονται, γιατί κάθε κόμμα έχει ψηφίσει το μισό έτσι και το μισό αλλιώς. Πλην Κουκουέ. Οι υπόλοιποι ψηφίσατε μισή έτσι και μισή αλλιώς εναντίον ή υπέρ του Κομμουνιστικού Κόμματος για το αν θα απαγορευτεί ή δεν θα απαγορευτεί και στις υπόλοιπες χώρες από την Ευρώπη των μεγάλων αξιών. Άρα, να με κοιτάξετε δεν μπορείτε, είναι δύσκολο. Δεν μπορείτε να κοιτάξετε τους κουκουέδες όταν μιλάνε, ακόμη και όταν τους σέβεστε. Γιατί ακούσαμε και τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας να λέει εδώ το φανταστικό πράγμα ότι για να υπάρχουν δουλειές πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις. Δεν σκεφτήκατε ποτέ ότι για να υπάρχουν επιχειρήσεις, για να υπάρχει οτιδήποτε από αυτά που συζητάτε, για να υπάρχει και πλούτος. Το πρώτο πράγμα που χρειαζόσαστε είναι εργάτες, εργαζόμενους. Δουλειές μπορεί να υπάρχουν χωρίς εργαζόμενους. Πού το βρήκατε αυτό? Θα έχετε ένα καράβι, το οποίο θα έχει έναν καπετάνιο, ένα πλοιοκτήτη, αλλά δεν θα έχει ναύτες, δεν θα έχει τίποτα. Αυτό είναι πολύ άλμα στην τεχνητή διαστρεβλωτική νοημοσύνη. Εκτός αν θεωρείτε ότι είστε κάτι σαν θεοί. Και η ανάπτυξη είναι μια θεά, είναι μια μούσα. Που έρχεται αυτή η μούσα τώρα και τακτοποιεί τα πάντα. Για παράδειγμα, ποιος, μην πω τη λέξη τώρα γιατί απαγορεύεται. Αρχίζει από μη και την ξέρει όλος ο κόσμος. Θα προσλάβει κάποιον μόνιμα και οριστικά όταν μπορεί. Με καταργημένες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μην μου πείτε ότι υπερασπίζεστε. Ποιος θα πάει να πάρει καλέ άνθρωπο με μόνιμη και σταθερή εργασία? Οι μεγάλοι ούτως ή άλλως τους έχουν έτσι. Βγάζουν τόσα πολλά και κλέβουν σε τέτοιο βαθμό που δεν έχουν ανάγκη να πάρουν τώρα μαύρη εργασία. Ποιος θα πάρει μαύρη εργασία, μωρέ? Η Apple θα πάρει. Η Novartis θα πάρει μαύρη εργασία. Μας κοροϊδεύετε? Αυτές θα πάρουνε. Αυτές τα μεγάλα θεριά βαράτε. Την Google βαράτε. Η Google θα πάρει μαύρη εργασία. Οι πολυεθνικές ποιος θα πάρει? Τα ΕΛΠΕ θα πάρουν μαύρη εργασία. Ποιος θα πάρει μαύρη εργασία? Αυτός που ταλαιπωρείται γιατί δεν έχει γίνει ακόμα πολύ μεγάλος. Και αυτόν θέλετε τώρα να τον διευκολύνετε. Να γίνει πάρα πολύ μεγάλος. Πώς θα γίνει πάρα πολύ μεγάλος? Μαθητεία. Μεγάλη εφεύρεση. Μια ασφαλισούλα, ένα χατζηλικάκι, κάτσε ένα χρόνο. Σαν το Βλάκα. Να σε απομυζήσω τα νιάτα σου, τις φιλοδοξίες σου, τις σπουδές σου, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, το παπούτσι σου και τις κάλτσες σου. Τελειώνει η μαθητεία, φύγε σου επόμενος. Σε συνθήκες εργασίας. Μερική απασχόληση. 3 ωρίτσες, 4 ωρίτσες. Ωραία. Θα δουλέψεις υποχρεωτικά, γιατί αν δεν δουλέψεις θα σε απολύσω ακόμα και από τη μερική απασχόληση. Τι, θα σου δώσω 2 ώρες. Μιλάτε για την ανάπτυξη. Λες και η ανάπτυξη είναι ένα πράγμα πολυτελείας που έρχεται στα όνειρα των ανθρώπων, οι οποίοι πρέπει να κάθονται κλεισμένοι μέσα σε μια... είτε στο σπίτι τους, είτε σε μια φυλακή, είτε άνεργοι σε κάποιο δωρεάν Wi-Fi κάπου, να βλέπουν πώς ζουν οι άνθρωποι. Αυτό θέλετε να σας το εξηγήσω στο τουριστικό επάγγελμα. Η βαριά μας βιομηχανία είναι, λέτε, ο τουρισμός. Για να δούμε οι εργάτες αυτής της βαριάς βιομηχανίας. Οι εργαζόμενοι στο τουριστικό επάγγελμα. Με βάση αυτή την ανάπτυξη και με βάση αυτές τις εργασιακές
Προσέξτε τι κάνετε. Σε εργασιακές σχέσεις δεν τις διαστρεβλώνετε απλώς. Δεν τις καταργείτε όλους τους αγώνες, ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα για τα εργασιακά δικαιώματα. Νομιμοποιείτε τη δουλοποίηση της έννοιας εργασία, φτιάχνοντας όλους εκείνους τους κανόνες που μπορεί να απαλλάσσουν τα αφεντικά από το να χρησιμοποιούν μαθητευόμενους, μερικώς απασχολούμενους, ανθρώπους που φτιάχνουν μία εργασιακή ένωση. Και αυτή την εργασιακή ένωση τη φτιάχνουν μετά από εκβιασμό του εργοδότη για να δεχτούν κατώτερο μισθό. Αν δεν το κάνουν αυτό, έχει κι άλλο. Τοπικά. Θα πάει τοπικά. Θα πει τοπικά δεν γίνεται. Δεν μπορείς να πας με τη συλλογική σύμβαση το εγκλαδική των ξενοδοχών υπαλλήλων, γιατί αυτό το νησί έχει πρόβλημα. Και αφού έχει το νησί πρόβλημα, ας κάνουμε λιγότερα τα λεφτά εδώ. Θα πάμε σε μια τοπική. Αν δεν είναι τοπική, ο φίλος μας, ο ξενοδόχος, ο ένας που την έχει πληρώσει από την Cook, θα πάρει τον εργαζόμενο με επιχειρησιακή σύμβαση στη δικιά του την επιχείρηση. Και άμα δεν του φτάνει ούτε αυτό για να γλιτώσει λεφτά, θα πάει σε ατομικές συμβάσεις. Και έτσι κάνει έναν έναν που θα τους βρει. Α, αγάπες μου γλυκές, στα Μητρώα. Στα Μητρώα θα τους βρει. Και θα έχει και blacklist. Αυτό μην τον πάρεις πρόσεξε. Αυτός είναι κοκκίνο πώς. Αυτός είναι σε εκείνο το σωματείο. Αυτός δούλευε σε εκείνο το ξενοδοχείο που έκανε μια απεργία πριν από 14 χρόνια γιατί ήταν κολλητός του τάδε. Και θα έχει βρει, θα φτιάχνετε καρτέλ επιχειρηματιών. Φτιάχνετε καρτέλ επιχειρηματιών για να μονοπολίσετε σε συνθήκες άθλιας εργασίας με ψηφισμένα τρία μνημόνια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μειωμένη εθνική κυριαρχία, με γεωστρατηγικές ανακατατάξεις στην περιοχή που αυξάνουν το φόβο έτσι ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα του επιχειρηματία να κάνει εκβιασμό σε εθνικό επίπεδο τάχα μου δήθεν. Και αφού το κάνετε αυτό, έρχεστε εδώ και παρουσιάζετε ως σωτηρία και ως διαπραγματευτικό σας ατού ότι η Ελλάδα θα πάει μπροστά. Και ρωτάω, ως δημοσιογράφος, ποια Ελλάδα. Γιατί θα πάει μπροστά. Ποιος θα πάει μπροστά. Πότε θα πάει μπροστά. Και πώς θα πάει μπροστά. Σε αυτά το κουκουέ σας απαντάει. Γι' αυτό το σέβεστε. Και το κουκουέ δεν εκπροσωπεί μια Ελλάδα αορίστως και προσδιορίσως νεφέλωμα ως έννοια. Ακόμα και ως πατρίδα να τη δείτε, πατρίδα χωρίς λαό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Για το λαό της μιλάει. Τον εργαζόμενο. Αυτόν που πρέπει να κοστίζει λιγότερα, διότι μόλις μιλήσετε για κέρδος, αμέσως θα βάλετε το κόστος. Ποιο είναι το νούμερο ένα κόστος που απειλεί τα κέρδη. Ποιο είναι, το νούμερο ένα. Με συγχωρείτε που γίνομαι απλοϊκή, αλλά πρέπει να τα ξαναπώ αυτά. Γιατί μας είπε ότι είναι αυτονόητα. Είναι αυτονόητο, βέβαια. Για να μεγαλώσει το κέρδος, πρέπει να πέφτει το κόστος. Ποιο είναι το νούμερο ένα κόστος? Το εργασιακό. Άρα η ανάπτυξή σας πρέπει να γίνει χωρίς ανάπτυξη των εργαζομένων. Αν αναπτυχθούν οι εργαζόμενοι και οι εργάτες ως υλικό πρωτογενούς παραγωγής του πλούτου, δεν μπορεί να υπάρξει κέρδος. Δεν γίνεται. Βεβαίως το κουκουέ έχει άλλη θέση. Μιλάει για στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν μιλάει για δημοπράτηση του πλούτου στο επίπεδο δημοσίων επενδύσεων, οι οποίες είναι στην πραγματικότητα ιδιωτικές. Δεν μιλάει για εργολαβική αντιμετώπιση της έννοιας του κέρδους και του κράτους. Δεν μιλάει για την πατρίδα σαν να είναι χωράφι. Δεν μιλάει για τις επενδύσεις σαν να είναι κάτι που έρχεται αγαθοεργό και θα αντιμετωπίσει απέναντί του τη σπαθιά του εχθρού. Αμέσως, κύριε Πρόεδρε, αλλά ούτως ή άλλως δεν είμαι η πρώτη που το έχει περάσει. Λοιπόν, η στρατιά των εχθρών ποια είναι? Οι εργαζόμενοι. Τόσες πολλές νομοθετικές παρεμβάσεις για τους εργαζόμενους. Ξέρετε, κάνετε, δεν φτιάχνετε εργατικό δίκαιο. Φτιάχνετε επιχειρηματικό δίκαιο αντιμετώπισης των εργαζομένων. Διευκολύνεται το καρτέλ του κεφαλαίου να φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε ο εργαζόμενος να νομίζεται και εδώ την πατάτε. Όταν το κουκουέ φωνάζει «εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά», μόλις δοκιμάσετε να του πείτε «εργάτη, ζεις και πρέπει να ζήσεις με αφεντικά», θα σας δώσει την απάντηση. Η διαφορά μας είναι μία. Δεν θα σας τη δώσει εκεί που νομίζετε. Θα σας τη δώσει εκεί που την περιμένετε και εκεί που δεν την περιμένετε με τρόπους που δεν τους φανταστήκατε ενδεχομένως ποτέ. Μόλις κατεβούν τα χέρια και δεν δουλέψουν οι επιχειρήσεις γιατί θα πάρουν τον νόμο στα χέρια τους οι εργάτες, τότε θα καταλάβετε αν μπορεί να λειτουργήσει μια επιχείρηση χωρίς εργαζόμενους.
Βεβαίως δεν αξίζει τον κόπο να μιλάει κανένας για το αν θα ψηφίσει ή θα καταψηφίσει κάτι που όλοι το παρουσιάζουν σαν σωτηρία, αλλά για την πλειονότητα των εργαζομένων αυτού του τόπου είναι φτηνό εισιτήριο για την κόλαση.